Ο ποιητής εδώ δεν νιώθει το πρόσωπό του, λέει. Can't feel my face when I'm with you. Χεράκια μου. Δώσε δυνατά. Καλό μήνα, ρε κουλεράκια. Καλό μήνα γενικότερα. Καλό μήνα στα μαντόπεδα. Στους τέλους πάντων, σήμερα βλέπουνε MTV. Είναι 3 η ώρα, ξεκινάει το cooler. Ξεκινάει μια τρελή εκπομπή, όπως καταλάβατε. Του τρελού σήμερα, έχουμε κέφια. Μπήκαμε στο μήνα μας. Ναι! Δώσε δυνατά! Ελάκι! Αγοράκι μου! Ο Άγιος θα σπάει σήμερα μόνο στο πάνω! But I love it! Έλα, Αλέξ! Έλα, Αλέξ, του λέω γελάνο σου! Εχθές τον πήγα για τρέξιμο τον Άλεξ, να ξέρεις. Ένα θα σου πω. Πόσο υδρότερα έχεις αυτός άνθρωπος! Πες, σήμερα είσαι πιασμένος! Δεν πιάστηκε. Φίλε, τόσο πολύ ανεβήκαμε στις πλαγιές, δηλαδή δεν πιάστηκε καθόλου. Μόνο εγώ πιάστηκα. Τι γίνεται, φίλε, πήγε στον άλλο, λίγο να τον φέρεις, λίγο στα ίσα του, λίγο να γίνει λίγο fit, λίγο αυτό. Και πιάστηκα εγώ. Ένα θα σας πω. Χθες, κάποια στιγμή, αφού δεν μας πήραν, δεν μας μαζέψανε από εκεί, από τα βουνά και τα λαγκάδια, να μας πάρει κανένα αυτόφορο, είμαστε τυχεροί είμαστε. Δεν μπορώ να σου πω τι κάναμε. Όπως δεν μου λες, εσύ κουλεράκι μου, τι έκπληξη που ετοιμάζεις, δεν θα σου πω κι εγώ, γιατί κι εγώ ετοιμάζω κάτι. Μαζί με τα παιδιά εδώ, σε λίγες μέρες κυκλοφορείς εκεί πέρα ένα βίντεο. Τρελό, κουλό κι αυτό, όπως σε άλλωστε η φάση μας. Αλλά ένα, θα σου πω, ήμασταν κάπου και πραγματικά, όταν θα το δεις, θα καταλάβεις γιατί παραλίγο να μας μαζέψουν μέσα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο. Πέρα από το, θα σου πω καλό μήνα. Πέρα θα σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Μην το ξεχνάτε, πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Καταγόρθηκε το 1988 με απόφαση μάλλον της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό, ξέρω ότι είστε πολύ μικρά παιδιά. Ξέρω ότι κάποιοι δεν έχετε καμία σχέση με τις επαφές αυτές αυτού του τύπου. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε από μικρά παιδιά. Η πρόληψη σώζει παιδιά γενικότερα και είναι ωραίο να ευχαριστιέσαι τα πάντα και όλες τις χαρές της ζωής, πάντα με προφύλαξη. Λοιπόν, για να είμαστε καλά και υγιείς και να χαιρόμαστε τις στιγμές, την κάθε στιγμή μάλλον της ζωής, με χαμόγελο και χάρη και τα πάντα, εν πάση περιπτώσει. Ένα θετικό μήνυμα, by cooler ήταν αυτό, καταλαβαίνεις. Και θα συνεχίσουμε, εννοείται, να μιλάμε. Και Λίνον, δώσε χαμός θα γίνει τώρα, θα τα φέρω στα κουλεράκια όλα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σήμερα, πρώτη μέρα του μήνα, του Δεκεμβρίου, μας βλέπω να κάνουμε Χριστούγεννα με λιακάδες. Πολύ χαίρομαι εγώ προσωπικά. Θα γίνουμε Καλιφόρνια, έτσι λένε όλοι. Με το καλό. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και γενικότερα όλη την εβδομάδα θα έχει πολύ καλό καιρό, να ξέρεις. Και πιο πολύ αυτή την εβδομάδα νιώθω πάρα πολύ έντονα να πάω να κάνω κάτι. Μετρώνω τα χέρια μου. Κάτι μετρώει. Θέλω να πάω να κάνω ελεύθερη πτώση, Άλεξ. Να κάνω. Να πάω για skydiving. Αυτό σκέφτομαι θέλω να κάνω. Δεν μέχρι το τέλος εβδομάδας κάτι θα κάνω. Δε, κάτι με τρώει. Δεν έχει κύμα και καταλαβαίνεις τώρα, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Λοιπόν, μας τρώει. Δώσε λίγο λίνο. Πώς πάνε τα κέφια, βρε κουλεράκια. Κοίτα να δεις σήμερα τι θέμα έχουμε. Καταρχήν, μου κάνει τρομερή εντύπωση και χαίρομαι πάρα πολύ. Μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα. Παιδιά κάθονται, παιδιά, εκτός ότι έχουν να διαβάσουν, εκτός ότι έχουν τα φροντιστήριά τους, τις δραστηριότητές τους, τα προβλήματά τους, βρε αδερφέ. Κάθονται και σκέφτονται θέματα για αυτή την εκπομπή. Και χθες το βράδυ αργά κοιμόμουν. Κάποια στιγμή κοιμάμαι με τις κότες, όπως έχεις καταλάβει. Γιατί την ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί. Κάποια στιγμή δονήθηκε το κινητό, ταρακούνησε λίγο το τραπεζάκι, το κομμωδινάκι μου. Διγι. Και ήταν η Μαρία η Γράσου, το κορίτσι μου, και μου λέει: Ευαγγελία, σου έχω θεματάρα. Δεν την έβαλα σήμερα. Μπορεί να την βάλω αύριο. Στείλτε μου εσύ να τη δω. Και σας ευχαριστώ που έχετε γίνει και ρεπόρτερ της εκπομπής. Πάμε λίγο. Άρα, Άγι,
τα σπάσε πάνω. Είχε μερακλώσει ο Άγιος σήμερα. Περνάει καλά με τις μουσικές. Λοιπόν, αλλά το θέμα σήμερα μου ήρθε γιατί μιλάω με πάρα πολλά κουλεράκια, μαντόπεδα, φίλους του ΜΑΤ, γενικότερα φίλους δικούς μου, διαδικτυακούς και αυτά. Και συνέχεια μου εκμυστηρεύονται και χαίρομαι πάρα πολύ. Φαίνεται ότι το βγάζει το μούτρο μου. Μου εκμυστηρεύονται τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, τα άγχη τους. Γενικότερα, σήμερα το θέμα μας είναι ανικές ανησυχίες. Και όχι, δεν μιλάμε για εκείνη τη σειρά που ήταν κάποτε στο Μέγκα. Στο Μέγκα. Όχι, θα ήταν πολύ μικρή για να το θυμάστε. Δεν το έχω δει, θυμάμαι καλά. Λοιπόν, νεανικές ανησυχίες τώρα. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχει. Ζει ανάμεσά μας. Έχετε εσείς ανησυχίες. Το λέει η λέξη μόλις. Νεανικές. Καταλάβατε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, γιατί εγώ της γενιάς μου τις ανησυχίες τις ξέρω. Μπορώ να τις μοιραστώ μαζί, μπορώ να τις πω, μπορώ να τις εξμυστηρευτώ. Δεν ήταν και πάρα πολλές, λίγες ήταν. Γενικότερα εγώ δεν είχα πολλές ανησυχίες. Είχα λίγες και καλές. Σήμερα όμως τα παιδιά και γενικότερα οι έφηβοι και οι νέοι έχουν περισσότερες και πιο βαθιές ανησυχίες. Αυτές θα αναλύσουμε σήμερα εδώ πέρα. Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο από χθες για να μπορέσω να σταθώ στο ύψος του θέματος. Ναι, και να σας βοηθήσω όσο μπορώ. Από εκεί και πέρα θέλω να διαβάσω, είμαι πάρα πολύ περίεργη. Θέλω να διαβάσω τα μηνύματά σας Facebook και Twitter στο ειδικά διαμορφωμένο post για να δω τι απασχολεί εσάς. Βέβαια, έχω να σου πω ότι πάρα πολλές από τις ανησυχίες σας βρίσκονται στο inbox μου, στα private μηνύματα, στα εκείνα τα υποχθόνια. Τα υποχθόνια, συγγνώμη. Τα πίσω από κάτω από το τραπέζι. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να τα μοιραστούν, πολύ σεβαστό, δεν θα δώσουμε ποτέ ονόματα. Αλλά θα τα αναλύσουμε γενικότερα. Άκου και Freedom. Freedom δεν είναι αυτό, από τον Pharrell Williams. Το είπε, παιδιά, έσωσε, έδωσε ο Θεός. Λοιπόν. Λοιπόν, Freedom. Πάω να ανοίξω τα μηνύματα, να ανοίξω το λαπτοπάκι μου. Πάμε σε μικρή ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να αναλύσουμε τις νεανικές ανησυχίες, κουλεράκια μου. Ας χορέψουμε. Δώσε λίγο, έχουμε ενέργεια, πολύ δύναμη, θετική άβρα, χαρά. Μπήκε νέος μήνας, έρχονται τα Χριστούγεννα. Θα τα καταλάβεις, ναι, έλατε. Θα τα καταλάβεις, είναι το Δεμέτρο τα Χριστούγεννα. Ή θα διαβάζεις ολημερής και ολυνυχτής. Θα δεις τώρα να διαβάζεις. Τι να διαβάζεις, τι έχουν καθηγητές, δεν έχουμε. Εγώ αυτά που μαθαίνω παιδιά για την παιδεία και για τα σχολεία γενικότερα, δυστυχώς είναι τα χειρότερα. Και στεναχωριέμαι. Γιατί εγώ τουλάχιστον πήγαινα στο σχολείο, είχα το πρόγραμμά μου στο πίσω μέρος του τετραδίου, ενός βασικού τετραδίου που είχα και είχα το πρόγραμμα. Ήταν η Τετάρτη με την Παρασκευή και είχα καθαρά και ωραία γεμάτα 6 ώρα και 7 ώρα πολλές φορές. Τώρα τα παιδιά δεν έχουν πρόγραμμα. Ξυπνάνε και δεν ξέρουν ποιος καθηγητής θα μπει μέσα στην τάξη. Όποιος περάσει, όποιος κάτσει, όποιος βρίσκεται. Τι κρίμα που είναι αυτό, ρε παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή τώρα τα παιδιά μαθαίνουν και κάνουν περισσότερο μάθημα στα φροντιστήρια. Δηλαδή αυτή που λέμε δωρεάν παιδεία δεν υπάρχει. Σιγά σιγά αρχίζει και. Κρίμα, πολύ κρίμα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε όμως με την νεανική ανησυχία. Θα ασχοληθούμε σήμερα. Σας είπα, ανησυχίες. Τα παιδιά έχουν πολλές. Και σήμερα, γενικότερα, αυτή την εποχή. Αυτή η εποχή είναι λίγο ασταθής. Είναι λίγο η εποχή του μετέωρου. Είναι η εποχή του σαν να περπατάς πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί, το οποίο στο βάθος του είναι τόσο λεπτό που νομίζω θα κάνει τίνγκ και θα σπάσει. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, και θα διαβάσω το πρώτο μήνυμα και μετά θα σας αρχίσω να σας αναλύω τι θεωρώ εγώ και ποιες θεωρώ εγώ ότι είναι οι νεανικές ανησυχίες. Το 2015, Βασιλική Κο, λέει το κορίτσι, έχει ένα μεγάλο μήνυμα, λέει. Υπάρχουν, λέει, και είναι πολλές. Αρχικά το θέμα των μαθημάτων, βεβαίως. Ειδικά τώρα, λέει, που δυσκολεύουν τα πράγματα, είναι από τις βασικότερες ανησυχίες. Βάστα εδώ, γιατί λέει μετά, λέει, το άλλο θέμα. Το θέμα των μαθημάτων, γενικότερα το θέμα του σχολείου, ανέκαθεν, γενικότερα προβλημάτιζε και ταλάνιζε, αν θες, τους μαθητές. Τώρα, ίσως λίγο περισσότερο, γιατί αλλάζει διαρκώς το σύστημα, αλλάζει διαρκώς
ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι πανελλαδικές γίνονται όλο και πιο δύσκολες, τα τεστ υποχρεώσεις αυξάνονται συνέχεια και γενικότερα οι μαθητές και τα παιδιά φορτώνονται διαρκώς με μαθήματα. Είναι και οι ξένες γλώσσες, είναι παλιά κάναμε μόνο αγγλικά, άντε και κάνα γαλλικό στο σχολείο, άντε και άμα προλαβαίναμε και ένα δεύτερο φροντιστήριο. Τώρα βγαίνεις φροντιστήριο, γιατί το φροντιστήριο πρέπει να σου καλύψει όλη τη διδακτική ύλη, την οποία εν πάση περιπτώσει δυστυχώς δεν λαμβάνεις και δεν διδάσκεσαι κατά τη διάρκεια του σχολείου. Γιατί όπως είπαμε σήμερα τα σχολεία έχουν ένα θυματάκι. Αυτό δεν έχει τόσο φόρτο εργασίας και να κάνεις, τι να σου πω τώρα, να γράψεις εκθέσεις, να κάνεις τα μαθήματά σου, τις ασκήσεις σου, να πας στο φροντιστήριο, να γυρίσεις από το φροντιστήριο, έχεις την ξένη σου τη γλώσσα. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος και μια φοβερή ανησυχία στα παιδιά. Εγώ βλέπω ότι αγχώνεστε πάρα πολύ. Και όταν μου στέλνετε μήνυμα, τα μηνύματά σας συνήθως ήταν, είναι 3 ώρες φροντιστήριο αρχαία, 4 ώρες άλγεβρα γεωμετρίες, έχω το ένα, έχω το άλλο και ο καθηγητής μου βάζει να προειδοποιεί τα διαγωνίσματα και θα έρθει το τετράμινο και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Νομίζω ότι η γενιά αυτή δεν ζει. Δηλαδή, εγώ όταν πήγαινα σχολείο, έλεγα ότι εμείς είμαστε τα πειραματόζωα γιατί διαρκώς αλλάζανε. Σε μένα εντάξει, σε μένα κοντά άλλαξε όλο το σύστημα. Και λες τώρα, ωραία, και τι να κάνουμε, τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι κάθε χρόνο αλλάζουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι σταθερό για να σας γεμίσει και εσάς με ασφάλεια. Και πρωτίστως δεν υπάρχει το θέμα, το είπαμε, το θέμα της παιδείας από μόνο του είναι μπάζ νερά. Μετά λέει το θέμα του αρέσω άραγε ή το γενικότερα αρέσω στους γύρω μου ή με αποδέχονται. Αυτά νομίζω λέει είναι κάποια. Βαγγελάκη, σε λατρεύω. Πολλά φιλιά. Συγγνώμη που δεν έστελνα συχνά, αλλά δεν προλάβαινα. Να βλέπεις τώρα. Μην χρειάζεται να ζητάς καθόλου συγγνώμη, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Εμένα δεν μου φτάνουν 24 ώρες που έχει μέρα. Αν που γινόταν θα ήθελα να έχει παραπάνω. Δεν με φτάνει να κάνω όλα αυτά που θέλω και να τα φέρω εις πέρας. Θέμα είναι ότι αγχώνονται και ανησυχούν. Να είπαμε για τα μαθήματα, ανησυχούν επίσης για το αν είναι αρεστή. Όχι μόνο αν είναι αρεστή στο άλλο φύλλο. Δηλαδή, αν ρε παιδί μου, το αντικείμενο του πόθου σου, το αγόρι αυτό ή το κορίτσι που ποθείς, τέλος πάντων, νιώθει το ίδιο, αισθάνεται το ίδιο και αν είσαι αρεστό. Αισθάνεται ανησυχία για το αν είναι αρεστή σε όλο το σύνολο. Δηλαδή, το να μπαίνει μέσα σε ένα χώρο, στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, ή σε μια ομάδα ή σε μια ομάδα ας πούμε, που πάει και κάνει κάποιο άθλημα επειδή δίδεται σε κάποια δραστηριότητα είτε στο χορό είτε οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αγχώνονται πολύ γι' αυτό και ξέρεις ένα θέμα, και εγώ αγχωνόμουν και ακόμα αγχώνομαι. Γενικότερα υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό πραγματικά το ζηλεύω, του να είσαι, να περνάς καλά, να μην έχεις άγχος στο κεφάλι σου, να μπαίνεις σε ένα χώρο και να λες με συμπαθείς, με δυσυμπαθείς, εμένα το ίδιο μου κάνει, δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα, άμα αισθάνομαι ότι κάποιον ενοχλώ, κάποιος έχει θέμα μαζί μου, κάποιος έχει, μπορεί να με κάνει τρελή, μπορεί να μην το βγάλω από το κεφάλι μου όλη μέρα. Το έχω από πιτσιρίκι, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ νομίζω. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα, Βασιλικούλα μου. Το άλλο είναι ανική ανησυχία, αναγενιά είναι και η ίδια νομίζω. Είναι το ένα και το αυτό, είναι το μέλλον και το αύριο γενικότερα. Αυτό που λέμε τι θα γίνει παρακάτω. Και ειδικά σήμερα οι γενιές αυτές βλέπουν τις πολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση που κυκλοφορεί γενικότερα σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί γενικότερα υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναμπουμπούλα. Εδώ βρισκόμαστε ένα βήμα πριν, κατ' εμέ, πριν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γενικότερα έναν οικονομικό, ας πούμε, οικονομικής φύσεως πόλεμο και αγχώνεσαι για το αύριο. Δηλαδή, άτομα της γενιάς μου αυτή τη στιγμή αγχώνονται και το συζητάμε χθες εδώ με τον Άλεξ και με τον Άκη, με τα παιδιά και με τον Δαμάσκηνο. Το αν θα κάνεις οικογένεια. Μπορεί να σου ακούγεται κουλό, αλλά πρόσεξε να δεις ποιο είναι το θέμα. Ότι τα παιδιά, συζητάγαμε εδώ ότι ο Άγης και ο Άλεξ είναι μπαμπάδες ή έχουν παιδί. Το θέμα είναι ότι αυτοί λέγαμε ρε παιδί μου και είναι τυχεροί. Τους έτυχε, προλάβανε. Εμείς που ακόμα παίζω και είμαστε σε μια ηλικία που παίζει, εντάξει, βιαζόμαστε και να γίνουμε γονείς, αλλά είναι στα άμεσα σχέδιά μας το μέλλον, ας πούμε. Και σκέφτεσαι τώρα. Με την αστάθεια που υπάρχει, με όλα αυτά που γίνονται, με τις απολαυές που δεν υπάρχουν επίσης και με την επαγγελματική, ας πούμε, θα το σκέφτεσαι καμιά φορά πώς να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό, ωραία, και πού να πας. Το θέμα είναι τα βλέπεις και αγχώνεσαι, γιατί λες θα μπορέσω εγώ να κάνω οικογένεια, θα μπορέσω εγώ να παντρευτώ, εγώ και ο, ας πούμε, ο υποψήφιος σύζυγος,
θα τα φέρουμε εις πέρας, θα καταφέρουμε να, να είμαστε σωστοί απέναντι στο χύψη μπομπιράκι που θα βγάλουμε. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί εντάξει, πες, για τους γονείς μας ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω μεγαλώσαμε εμείς, η δική μου γενιά μεγάλωσε λίγο πιο ήρεμα, ας πούμε. Δεν στερηθήκαμε πράγματα. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που οι γενιές καλούνται να στερηθούν, γιατί τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Δεν ξέρω, είναι περίεργα τα πράγματα. Μαρία με λέει, τις έχω περάσει τις πιο πολλές τώρα, λέει, η μόνη ανησυχία είναι η καλή δουλειά. Βλέπεις, είναι η δουλειά. Μπορεί να είναι μικρή σε ηλικία, αλλά αγχώνονται για το μέλλον τους, για το αν θα έχουν δουλειά, αν θα μπορούν να βγάζουν ένα απλό μισθό και να έχουν τα προστοζήν και να είναι εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τα πάει έξοδά τους και δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Οι περισσότεροι αυτό έχουν στο κεφάλι τους. Όχι του να μαζέψουν λεφτά, να φτιάξουν ένα σπίτι που λέγανε παλιά με κήπους, πισίνες και δεν συμμαζεύεται και αυτό, ή να πάνε ταξίδια και να γυρίσουν όλο τον κόσμο. Τώρα απλά σκεφτόμαστε το πώς θα είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και να ζήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Λοιπόν, για να είμαστε λίγο Ριάννα, γιατί δεν πέφτουμε εδώ πρωτομηνιά. Όλα, θέλω να δω ποιες είναι οι δικές σας ανησυχίες και να σχολιάσουμε παρεούλα εδώ στο Cooler. Επιστροφή στο Cooler. Καλό μήνα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε εδώ στο MAD-TV που παίζει μακράν την καλύτερη μουσική. Έχει μακράν την καλύτερη παρέα, την πιο ανεβαστική παρέα. Είδατε, θα κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι πριν, ήμασταν όλοι μέσα. Πρώτη φορά συντονιστήκαμε όλοι μαζί με στο καμαρίνι και κάναμε τα παρλιακά σήμερα πρωί-πρωί. Και το ανεβάσαμε, το αναρτήσαμε για να σας πούμε καλό μήνα από το MAD-TV και από όλες τις εκπομπές εδώ πέρα του καναλιού μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θέμα. Σήμερα είπαμε, συζητάμε για τις νεανικές ανησυχίες. Είναι ένα θέμα γενικότερα που απασχολεί όλους σας και εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πιάσουμε εδώ στο Cooler και να μην το αναλύσουμε. Αραβέλα, ΚΔ, του αρέσω ή όχι? Η μεγαλύτερη ανησυχία πιστεύω σε μια τέτοια ηλικία. Ευαγγελία, σ' αγαπώ. Και εγώ, ναι, είναι και το συναισθηματικό κομμάτι μια τεράστια ανησυχία και επειδή θα σου πω τι γίνεται. Σε αυτή την ηλικία, γενικότερα, θεωρώ εγώ ότι η μεγαλύτερη ανησυχία σου είναι αυτό το αν θα καταφέρεις να αποδεχτείς όλες αυτές τις ορμονικές αλλαγές και να ικανοποιήσεις τις ορμονικές αλλαγές σου, αλλά και να καταλήξεις στην κοσμοθεωρία σου, στις απόψεις σου, στις αρχές σου. Γιατί από πιτσιρίκι που είσαι, μέχρι και πες 20-22 χρονών, θεωρώ εγώ, ρε παιδί μου, διαμορφώνεις προσωπικότητα και χαράσεις το χαρακτήρα σου. Γιατί σας έχω πει άπειρες φορές, το χαρακτήρα είναι κάτι που χαράσετε. Και μόλις η χαρακτή δεν αλλάζει, αυτό είναι. Μετά είτε θα κάνεις κάποιες αλλαγές, κάποιες βελτιώσεις, μπορεί να έχετε τρέψεις, δεν το θέλουμε αυτό, αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι πολλές τα παιδιά επειδή δέχονται πολλή πληροφορία και οι ιστορίες κοινωνικοποίησης κατ' εμέ σήμερα δεν κάνουν σωστή δουλειά. Γενικότερα υπάρχει ένα μπάχαλο και ένα λαλού μέσα στο κεφάλι σου, γιατί δέχεσαι πληροφορία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέχεσαι πληροφορία από το σπίτι σου, από το κοινωνικό περίγυρο, από τις φιλίες σου, από τους καθηγητές σου, από τα social media, τα οποία σήμερα πραγματικά νομίζω ότι παθητικοποιούν full τον εγκέφαλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει πολύ μεγάλη ισορροπία και γενικότερα θέλει πολύ καλή κριτική σκέψη. Αυτό εδώ πρέπει να τα φιλτράρει όλα, παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν κάποτε. Εγώ έτσι θεωρώ και σίγουρα αυτό που έχετε στο κεφάλι σας είναι, εννοείται, παιδιά, και το συναισθηματικό. Το αν θα αρέσει στο αγόρι, γιατί πώς σου πω τώρα, ρε παιδί μου, αυτή η φάση του να μου αρέσει κάποιος, να ερωτεύομαι, αυτό το συνέστημα ξεκινάει από μικρή ηλικία. Κάθε ηλικία τα βλέπει διαφορετικά. Δηλαδή και εγώ παίρνω πάρα πολλά μηνύματα δικά σου που μου λένε: μου αρέσει ένα αγόρι, αλλά έχει κοπέλα και τι να κάνω. Μου αρέσει ένα αγόρι, αλλά δεν μου δίνει σημασία. Μου αρέσει ένα κορίτσι, αλλά της αρέσει ο φίλος μου. Εννοείται ότι και αυτό είναι ανησυχία. Γιατί δεν γίνεται να είσαι μόνο focus στα μαθήματα, εννοείται, και στο θα πάω στην παιδική, θα πάω στο πάρκο να περάσω καλά, θα πάω για ένα καφέ με τους φίλους μου. Εννοείται σε ενδιαφέρει και το αν αρέσεις, αν ελκύεις τον άλλον, και δεν το συζητάμε. Αλλά θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχει και το άλλο, ότι υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη, ας πούμε, εποχή, υπάρχει μεγάλη απάθεια, που το συζητάω. Θα σου πω γιατί.
Ναι, μεν σ' αρέσει ο Άλεξ, ο Γιωργάκης, ο Δαμάσκηνος, ο έτσι, ο αλλιώς, η Ευαγγελία εκείνο, αλλά σήμερα οι νεότερες γενιές και οι λίγο μικρότεροι από μένα, αν θέλεις, δεν ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν τους ενδιαφέρει ούτε να γνωρίσουν έναν άνθρωπο, ούτε να βγουν ραντεβού, ούτε να κάνουν μια, να συνάψουν μια σχέση. Δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν τίποτα. Είναι απαθή. Πώς να σου πω. Αρκούνται στο να κάθονται στον υπολογιστή τους και να μιλάνε, να κάνουν chat μέσω Facebook. Αυτό εγώ το θεωρώ κουλό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πολύ σεβαστό που για να το κάνει σημαίνει κάτι. Αλλά αρκούνται μόνο σε αυτό. Επειδή μάλλον υπάρχει. Είναι όλα πολύ εύκολα γύρω μας γενικότερα. Και το θέμα του σεξ και όλα και σχέσεις και τα πάντα. Και γενικότερα κυκλοφορεί πολύ γυμνό. Πολύ ώρα φόρα παρτίδα. Πολύ εύκολα τα πάντα. Οπότε τι κάνουνε. Είναι όλα τόσο εύκολα που σε πιάνει μια απάθεια και δεν θες να ασχοληθείς καθόλου. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν σου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Ακόμα και τα κορίτσια που βλέπεις σε πολύ μικρή ηλικία, λυπάμαι που το λέω αυτό, μην με κατηγορήσετε, αλλά το βλέπω έτσι. Σχολεία έχουμε στις γειτονιές μας, όλοι βλέπουμε. Βλέπεις ένα κορίτσι 13 χρονών και φέρεται, ντύνεται, σαν να είναι 28, 25, 22. Δεν ζει την ηλικία του. Για κάποιο λόγο βιάζεται να μεγαλώσει και βιάζεται να μεγαλώσει και άσχημα. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω για παράδειγμα στα social media μικρά κορίτσια να αποστάρουν selfies από πάνω ή από εδώ ή μπροστά στον καθρέφτη τους με το μαγιό ή με τα εσώρουχα, λίγο το πράγμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή, τώρα για ποιο λόγο να βγάλεις εσύ selfie ή να βγάλεις φωτογραφία 13 χρονών με τα εσώρουχα, γιατί, κατάλαβες το θέμα, για ποιο λόγο. Αυτό θα το κάνει μια, ας πούμε, blogger, ένα μοντέλο που έχει χορηγό μια τέτοια εταιρεία και πρέπει να διαφημίσει τη δουλειά της, πρέπει να τη δείξει. Εγώ και εσύ δεν έχουμε καμία δουλειά να βγάλουμε φωτογραφία φορά παρτίδα με τα εσώρουχα. Κατ' εμέ. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε, όχι. Είναι δική μου άποψη. Αλλά όλο αυτό, γιατί λένε συνέχεια, ρε παιδιά, τα αγόρια δεν μας κυνηγάνε, δεν διεκδικούνε, δεν είναι εκείνο, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν σχέση. Ναι, γιατί να κάνουνε, αφού είναι όλα τόσο εύκολα γύρω τους. Ανοίξουν το Instagram, θα δουν 15 σελίδες μέσα, ω, καλά είσαι. Τι θέλεις, μπροστά κίνηση, θα τη δούνε. Πίσω κίνηση, θα τη δούνε. Θες όλο το outfit, θα το δούνε. Θες χωρίς outfit, επίσης θα το δούνε. Είναι όλα τόσο εύκολα για αυτούς που δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία. Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, ένα άλλο, μια άλλη νεανική ανησυχία, που γενικότερα είναι και δική μας είναι βέβαια, όχι μόνο ανησυχία, είναι η αστάθεια. Τα πράγματα γύρω μας είναι έτσι. Λοιπόν, επόμενο μήνυμα. Καστανή Ραπουνζέλ, υπάρχουν λέει και είναι πολλές. Τις έχω περάσει σχεδόν όλες. Ερωτικές, σχολή, σχολείο, εξετάσεις, οικογενειακές και άλλες πολλές. Αυτό το θέμα με τις εξετάσεις επίσης είναι πολύ σημαντικό και πολλά παιδιά τώρα συζητούσα μέσα με τα παιδιά και γενικότερα αντάλλασα μηνύματα με κάποια άτομα από εσάς που είστε φανατικά κουλεράκια και μας παρακολουθείτε. Υπάρχουν παιδιά που βλέπουν τις εξετάσεις σαν να είναι τρόμος, μπαμπούλας. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν τρώνε, δηλαδή φτάνουν στα δύο άκρα ή δεν τρώνε καθόλου, χάνουν κιλά και φτάνουν σε σημείο να ζαλίζονται ή να λιποθυμούν κάτι που δεν είναι καθόλου καλό, ρε παιδιά. Πραγματικά είναι εξετάσεις, είναι, δεν είναι κάτι. Πραγματικά. Και να μην γράψεις δεν έγινε κάτι. Ή φτάνουν στο άλλο άκρο να τρώνε πάρα πολύ, να γεμίζουν παραπανήσια κιλά και μετά αυτό να τους προκαλεί μια θλίψη γιατί πήραν κιλά ή δεν μπορούν να τα χάσουν. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ανησυχία. Γενικότερα, όλα με μέτρο. Και να πας να γράψεις και μια μέρα και να μην γράψεις καλά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνεις άτομο χρήσιμο στην κοινωνία, όπως μας λέγανε οι γονείς μας, άμα δεν γράψεις 19 στη φυσική. Μπορείς να γράψεις και πιο μέτρια και να προσπαθήσεις το επόμενο τετράμινο να είσαι καλύτερα, στην επόμενη χρονιά και να τα ισοβαθμίσεις. Γενικότερα, μη φρικάρετε με αυτό το πράγμα. Δεν είναι γεννηθικά μόλι για να είμαι επιστήμονες, δικηγόροι και γιατροί. Αλήθεια όμως. Δηλαδή, και να μην περάσει μια σχολή, έχεις την επιλογή να ξαναδώσεις ή να κάνεις κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα στη ζωή σου να δεν περάσει το πανεπιστήμιο. Προς Θεού. Λοιπόν, για ακού και λίγο like. Να πάρουμε και από την ανησυχία, πριν περάσουμε σε ανασούλα, θα σας πάω. Πού? Τι θα γίνει Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 13 του μήνα. Θυμάστε. Λοιπόν, έρχονται τα πέμπτα κατά σειρά WhatsApp Fun Labs, Insta Fun Lab Workshop. Πάρα πολύ ωραία, ανυπομονώ. Το Instagram είναι μέρος της ζωής μας, μέρος της καθημερινότητάς μας. Ποστάρουμε διαρκώς φωτογραφίες, ανά πάσα ώρα και στιγμή, από οπουδήποτε βρισκόμαστε, οτιδήποτε
μας κεντρίζει το ενδιαφέρον, θέλουμε να το αναρτήσουμε και να, το, και να φαίνεται στο προφίλ μας. Ένα νέο λοιπόν συναρπαστικό workshop έρχεται να μας συνεπάρει, να μας ανοίξει λίγο τους ορίζοντες, να μάθουμε περισσότερα πράγματα, να μάθουμε να το χειριζόμαστε σωστά, έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε τεχνικές, tips and tricks για fashion photography, photo editing, mobile photography, fashion and food blogging και αναλογική φωτογραφία από γνωστούς φωτογράφους, bloggers, instagrammers. Τι πρέπει να κάνετε? Να πάτε μόνο να περιπλανηθείτε ένα ωραίο πρωινό, ένα ωραίο απογευματάκι που σας αρέσει στην Αθήνα και να τραβήξετε τη φωτογραφία που θέλετε εσείς. Κάτι μπορεί να δείτε, κάτι μπορεί να σας κεντρήσει το ενδιαφέρον στο κέντρο της Αθήνας, τέλος πάντων σε μια γωνιά της πόλης, οτιδήποτε, ό,τι σας αρέσει το φωτογραφίζετε και έρχεστε στις 13 Δεκεμβρίου στο Insta Fun Lab Workshop να τα αναλύσουμε, να τα δούμε. Μπορείτε να μιλήσετε εδώ με τους ειδικούς, να μάθουμε πράγματα, πώς ποστάρουμε μια φωτογραφία, την ώρα την κατάλληλη, πώς κάνουμε photo editing, όλα γενικότερα, ακόμα και την επεξεργασία, γιατί πολλοί επεξεργάζεστε τα χρώματα και εγώ το έχω κάνει. Μπαίνετε στο www.whatsapp.gr για να ενημερωθείτε και έρχεστε στην πλατεία σωμάτων στο Φυσίο, 13 Δεκεμβρίου, την Κυριακή. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα, επιστρέφουμε με περισσότερη νεανική ανησυχία εδώ στο Cooler και στο MAD TV. Τι ωραίο κομμάτι. Τι τέλειο! Αισιόδοξο δώσε ρε Αγί. Επιστροφή στο Cooler. Μιλάμε για τις νεανικές ανησυχίες, οι οποίες είναι πολλές και δεν θα σταματήσουν, εννοείται, να μας απασχολούν. Δεν θα πω να μας ταλαιπωρούν. Δώσε! Counting Stars, One Republic. Θα διαβάσω ένα-δύο μηνύματα ακόμα, γρήγορα. Η Ανθής Κέιτ Παν λέει, οι ανησυχίες που έχουν σήμερα είναι, τι θα κάνουν όταν τελειώσει το λύκειο, αν θα δουλέψουν, θα σπουδάσουν. Πολύ σωστό. Επίσης, όταν θα σπουδάσουν, μια τεράστια ανησυχία είναι το αν θα εγκαταλείψουν τη χώρα ή όχι. Αν θα επιλέξουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, που λέμε, ή εδώ στη χώρα μας. Σήμερα τα παιδιά πανικοβάλλονται πάρα πολύ με όλη την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, με την αστάθεια, με την ανεργία. Και ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχουν τη δυνατότητα δυστυχώς όλα τα παιδιά, όλοι οι έφηβοι, όλοι οι νέοι να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί θέλει ένα αλφα κόστος. Όποια οικογένεια είναι ευλογημένη και τα έχει, ναι, πολύ ok, θα στείλει το παιδί του να σπουδάσει στην Αμερική ή, ή στην Αγγλία ή οπουδήποτε άλλο θελήσει. Συνήθως θα κατευθύνονται στην Αγγλία και στην Αμερική. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλά παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αγχώνονται πάρα πολύ και σου λέει για να κάνω κάτι πρέπει να βρω πρώτα μια δουλειά, να μαζέψω λεφτά και να φύγω. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό θα τους πάρει πάρα πολύ χρόνο και αγχώνονται και τους κατατρέχει όλη αυτή η απελπισία και εδώ και δεν τρώνε και δεν κοιμούνται και δεν ζουν και... Ούτε αυτό, παιδιά, είναι ωραίο. Αλήθεια όμως. Και γενικότερα δεν χρειάζεται όλοι να εγκαταλείπουμε τη χώρα. Βέβαια, θα μου πεις, Ευαγγελία, το σύστημα σε οδηγεί εκεί. Δεν θα σου πω εγώ, και εγώ το έχω σκεφτεί να φύγω. Πριν 2-3 χρόνια πριν ξεκινήσω, ας πούμε, εδώ στο MAD TV, ήμουνα φλέρταρα πάρα πολύ με το να φύγω. Βεβαίως, ήμουνα πολύ κοντά στο να φύγω να πάω στη Νέα Υόρκη. Αλλά κάτι με κράτησε εδώ. Καλό ή κακό, δεν ξέρω. Αν θα σπουδάσουν, λέει, πώς θα τα καταφέρουν μακριά την οικογένειά τους, κυρίως οικονομικά και πώς θα προσαρμοστούν στην καινούργια ζωή. Τρίτο, λέει, όταν τελειώσουν τη σχολή, πού θα βρουν δουλειά. Η Αλεξάνδρα Πίτα Κάπα λέει, ου, λέει, από ανησυχίες, άλλο τίποτα. Κάτσε να περάσω λίγο και στο Twitter. Επίσης, θα σου πω ότι όλες αυτές οι ανησυχίες, πολλές φορές και ειδικά σήμερα, γιατί και αυτό το συζήτησα και να σου πω ότι συζήτησα και με ψυχολόγο για αυτό το πράγμα, οδηγούν στην απομόνωση. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, ότι σήμερα οι νέοι δεν μιλάνε, δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και δεν επικοινωνούν. Και το βασικό είναι ότι δεν επικοινωνούν με την οικογένειά τους. Δηλαδή, μπορεί να κάτσουν να τα πούνε σε έναν χιάγνωστο με στο διαδίκτυο και δεν θα τρέξουν να μιλήσουν στους γονείς τους ή στο μεγαλύτερο αδερφό τους, ακόμα και στο μικρότερο ή στο φίλο τους. Επίσης, έχω να σου πω κάτι που με τιμάει πάρα πολύ βέβαια και γι' αυτό αυτή την εκπομπή εγώ δεν την παίρνω στα αστεία ούτε για πλάκα, γιατί θα σου πω τι γίνεται.
πάρα πολλά άτομα από εσάς που δεν έχουν και δεν με ξέρετε. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η Ευαγγελία που παρουσιάζει εκεί πέρα. Κάθετε και εκμυστηρεύεστε πολύ προσωπικά σας πράγματα σε μένα. Δεν τα λέτε στους γονείς σας, δεν τα μοιράζετε με φίλους σας. Οπότε εγώ θεωρώ ότι έχω μία πολύ μεγάλη ευθύνη και ένα πολύ μεγάλο βάρος. Και αυτό που παρατηρώ και καταλήγω είναι ότι όντως δεν μιλάτε, επειδή η νέα γενιά δεν μιλάει. Τα κρατάει μέσα της και μετά αυτά σκάνε αλλιώς. Και συνήθως όταν θα σκάσουν λίγο άσχημα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και το άλλο που επίσης διακρίνω από συζητήσεις που έχουμε και που το συζήτησα με ειδικό να ξέρεις αυτό το πράγμα για να σας το πω, είναι ότι ψάχνετε γενικότερα όλοι, καλά και εγώ το έχω αυτό, αλλά σε άλλη μορφή, ψάχνουν όλοι τρόπους να ξεφύγουν. Γενικότερα και οι νέοι περισσότερο έχουν και τάσεις φυγής, αλλά ψάχνουν τρόπους να ξεφύγουν και πολλές φορές, ακριβώς επειδή δεν τα λες, δεν τα βγάζεις από μέσα σου, δεν τα εξωτερικεύεις, δεν μιλάς με κάποιους ανθρώπους που θα έπρεπε να μιλήσεις, δεν μιλάς με τους γονείς σου, δεν μιλάς με κάποιον μεγαλύτερο, δεν μιλάς με κάποιον ειδικό, δεν μιλάς με έναν άνθρωπο που θα σε κατευθύνει και τα κρατάς μέσα σου και όλα αυτά διωγγώνονται και κάποια στιγμή σκάνε. Αντί να καταφύγουμε, ας πούμε, σε μια δραστηριότητα, σε ένα, πώς θα σου πω τώρα, σε ένα άθλημα, εγώ για παράδειγμα εκεί ξεσπάω, παιδιά, θάλασσα, κολύμπι, τρέξιμο, το σερφ, δεν σας έχω τριβήσει τον εγκέφαλο, την μέρα που ξεκίνησα, όλο αυτό το πράγμα εμένα μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια, μου δίνει οξυγόνο και μπορώ και ξεπερνάω έτσι τα προβλήματά μου και οτιδήποτε υπάρχει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι πολλοί δεν καταφεύγουν σε κάτι τέτοιο. Παρεκκλίνουνε, πηγαίνουν σε άλλα μονοπάτια, τα βλαβερά μονοπάτια τέλος πάντων, γιατί θεωρούν ότι εκεί θα βρούνε τρόπο για να ξεφύγουνε. Αλλά εκεί το θέμα της παιδικής γίνεσαι χειρότερος και παθητικοποιείσαι και μένεις στην αδράνεια, δεν το καταλαβαίνεις και όλο αυτό το σύστημα σε τρώει, σε τρώει, σε τρώει, σε τρώει και βουλιάζεις. Θα μπορούσες δηλαδή να δουλέψεις, να εργαστείς. Αυτό που λέμε η παραγωγή έργου, ώστε να μαζέψεις χρήματα και να πας ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, να διευρύνεις λίγο τους ορίζοντές σου, να γνωρίσεις έναν άλλο πολιτισμό, να γνωρίσεις άλλο κόσμο, να μιλήσεις με άλλο κόσμο, να δεις άλλες εικόνες και γενικότερα να ξεφύγεις κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλοί καταφεύγουν αλλού και συζητάω με άτομα τα οποία πολλές φορές καταλήγουν σε κάποιους άλλους, ας πούμε, σε κάποια άλλα μονοπάτια, κάποιους άλλους δρόμους και μου λένε, Ευαγγελία, δεν το καταλαβαίνω, μου λέει πώς γίνεται. Το ξέρω ότι δεν, αλλά πώς και εκείνο. Προσπάθησε, υπάρχει άτομο που δεν θα πω το όνομα εδώ πέρα της εκπομπής, φίλος, φιλαράκι, καλό, μέσα από την εκπομπή δεν το γνώρισα, το οποίο ρε παιδί μου έχει χαράξει μια πορεία και τώρα μέσω του αθλητισμού προσπαθεί να χαράξει άλλη πορεία. Κάτι που την τιμάει πάρα πολύ. Λοιπόν, διαβάζω όλα δύο μηνύματα και φύγαμε. Γενικότερα να μιλάτε. Να μιλάτε για τις ανησυχίες σας, για τα προβλήματά σας, να τα συζητάτε και να τα συζητάτε με έναν άνθρωπο που μπορεί να σας βοηθήσει. Μαρία Θεοδόρου, μου βάζει λέει δύσκολα Ευαγγελία, φυσικά και υπάρχουν, να περάσουν σε καλή σχολή, να βρουν δουλειά, να παντρευτούνε. Βρε Μαρία, πόσο χρόνο είσαι που θες να παντρευτείς. Λέει είναι ένα, να βρουν ένα ωραίο σπίτι, λέει δεν μου έρχονται άλλα. Βρε η παντριά, τη σκέφτεσαι, τη από τώρα. Εγώ ποτέ δεν τη σκεφτόμουν την παντριά σε νεαρή ηλικία. Δήμητρα Καραλή, λέει από αυτές λέει έχω λέει σαν φοιτήτρια ένα αν θα βρω δουλειά πάνω στο αντικείμενό μου. Αγα, ναι, δε τσάτ, ναι, θα το δω. Ροδαμάνθη, να περάσουν σε καλή σχολή, να βρουν δουλειά. Συγγνώμη που δεν σου έστελνα αυτές τις μέρες, δεν πειράζει καθόλου, Στεφανία. Άμα μιλάμε, λέει, για παιδιά της ηλικίας μου να πάνε, λέει, στο σχολείο, να πάρουν τα πτυχία τους, να αρχίσουν να διαλέγουν μια καλή κατεύθυνση, να βρουν δουλειά, να περάσουν καλά μέσα στη χρονιά. Και ο Νταγκίνης, τελευταίο μήνυμα, διαβάζω. Η εξωτερική εμφάνιση πιστεύω πως αγχώνει και απασχολεί αρκετά τους νέους, βεβαίως ισχύει. Έχει κι άλλο, Ευαγγελία λέει. Κάνε μου τη χάρη και σταμάτα να μορφαίνεις, αρε Νταγκίνη, Νταγκινάκι μου εσύ, αγόρι μου, κουλεράκι φανατικό της εκπομπής. Λοιπόν, ήταν οι νεανικές ανησυχίες. Ελπίζω να βοήθησα όσο περισσότερο. Είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή, αυτό είναι δεδομένο. Θα μπορούσα να μιλάω 2-3 ώρες. Και εννοείται όποιος χρειάζεται βοήθεια και ό,τι θέλετε και ό,τι αυτό που τα μηνύματά σας στέλνετε να τα αναλύουμε, να τα διαβάζουμε, στέλνετε σε μένα. Αλλά γενικότερα, να μην αφήνετε τις ανησυχίες να σας ρίχνουν. Τις ανησυχίες είναι καλό να τις έχουμε, για να τις ξεπερνάμε, για να μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Κουλεράκια μου γλυκά, ήταν ένα ακόμη κούλερ. Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αύριο εδώ Τρίτη με νέο θέμα, πολλή ενέργεια και πολύ χαρά ρε παιδιά. Μουά!